από τη μία η κατολίσθηση και από την άλλη οι κλοπές στον δρόμο της Μεσαράς, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές. Τρία γάγγελα προστατευτικά για τη γέφυρα πήραν το πιο μικρό. Το κάτω και έχει μείνει ένα. Δεν το πήραν τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω. Αλλά σε άλλη γέφυρα τα πήραν. Αλλά βλέπω, έχουν βάλει και σβουράκι. Έχουν βάλει και σβουράκι, τροχό και το έχουν κόψει. Άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν την κάμερα ασφαλείας εδώ από το τούνελ από Μαρμά, ενώ λίγα μέτρα παρακάτω αφαίρεσαν τα μεταλλικά στιθέα από τρεις γέφυρες. Αυτή η ενέργεια δεν γίνεται από ένα άτομο. Καταρχήν, για να τα ξεβιδώσει κάποιος για να τα κόψει, απαιτεί και ειδικά εργαλεία. Τα στιθέα αυτά είναι περίπου 100 μέτρα σε δύο διατομές, 15 επί 15 εκατοστά κιλοδοκή και κάποια άλλη δοκή 10x5. Άγνωστοι αφαιρέσαν τα μεταλλικά στιθέα σε τρεις γέφυρες συνολικού μήκους 100 μέτρων, αλλά και τις κάμερες ασφαλείας από τη σύραγγα από Μαρμά, ενώ και στο πρόσφατο παρελθόν άγνωστοι έκλεψαν καλώδια χαλκού. Είναι προφανές ότι έχει ενημερωθεί τόσο η αστυνομία της περιοχής, αλλά και η εισαγγελία Ηρακλείου, με σκοπό να μην επαναληφθεί το φαινόμενο. Είναι θλιβερό και δεν πρέπει να απομειώνουμε την οδική ασφάλεια ενός έργου, καθώς επίσης και τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου, που είναι περιουσιακά στοιχεία όλων μας. Εύχομαι να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, καθώς έχει γίνει και στο παρελθόν και σε άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα είχαν κλαπεί τα καλώδια χαλκού των γεώσεων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της έργας από Μαρμά. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εργασίες για τη σταθεροποίηση του επιχώματος στην περιοχή της κατολίσθησης, ενώ ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης θα προβεί σε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί σε κυκλοφορία ο επίμαχος δρόμος την περίοδο του Πάσχα. Θεωρώ ότι είμαστε σε στάδιο ισορροπίας. Θα γίνουν και άλλες συμπληρωματικές εργασίες με σκοπό η ευστάθεια αυτή να είναι με καλούς συντελεστές ασφαλείας. Ελέγχουμε και άλλα σημεία της περιοχής του Πανασού που έχει πάρα πολλά νερά, γιατί το πρόβλημα ήταν τα πολλά υπόγεια νερά. Και εκτιμούμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σε θέση να πούμε ακριβώς για το πότε θα γίνουν οι εργασίες και ενδεχομένως εξετάζουμε και τη δυνατότητα για κάποια προσωρινή χρήση την περίοδο του Πάσχα. Αυτό είναι μια σκέψη, η οποία όμως δεν είναι τελεσίδικη, θα την οριστικοποιήσουμε την επόμενη εβδομάδα εφόσον οι μικρομετακινήσεις που μετράμε έχουν σταθεροποιηθεί. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να διακινδυνεύσουμε την ασφάλεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ανεξάρτητα αν δεν μπορούσαν να το προβλέψουν ή όχι, υπάρχει ένα πρόβλημα να μελετηθεί τώρα ολόκληρο και οριστικά. Να μην κάνουμε ένα πασάλιμα πάλι και να δοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία και το πρόβλημα να παραμείνει. Λέω ότι έπρεπε να τα είχαν δει, αφού βλέπανε ότι έτρεχε νερό από κάτω, είναι κουμουλιάς. Δεν έπρεπε από τότε να έχουν βάλει λίθους, ογκόλιθους από κάτω. Δεν δουλεύει καλά το κράτος.